μπορεί οι περισσότεροι να περίμεναν από την LG να ακολουθήσει και να βελτιστοποιήσει τις βασικές αρχές του design που είδαμε στα G3 και G4, ωστόσο η κορεάτικη εταιρεία έκανε την έκπληξη παρουσιάζοντας αυτό. Λίγα πράγματα ενώνουν το G4 με το G5, αλλά φαίνεται πως η συγκεκριμένη επιλογή κρίθηκε απαραίτητη για τον αρθρωτό σχεδιασμό της νέας της ναυαρχίδας. Το G5 ενσωματώνει την αφρόκρεμα της τεχνολογίας και στο εσωτερικό του βρίσκουμε το ισχυρότερο αυτή την περίοδο σύστημα chip της Qualcomm, Snapdragon 820, που διαθέτει δύο ζευγάρια πυρήνων κρύο με συχνότητα λειτουργίας 2,15 GHz και 1,6 GHz και την πανίσχυρη GPU Adreno 530, αλλά και 4 GB RAM και 32 GB επεκτάσιμο αποθηκευτικού χώρου, μαζί με όλα τα καλούδια που θα περιμένετε από μια ναυαρχίδα αυτοβελινεκούς, όπως 4G LTE Cat9 Modem, Wi-Fi 802.11ab GNAC Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, DLNA, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, FM Radio και θύρα υπερήθρων, αλλά και εισιτήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων και USB Type-C υποδοχή που υποστηρίζει Fast Charging. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η συσκευή εξοπλίζονται συνολικά με 3 κάμερες υψηλής ανάλυσης, μία με αισθητήρα 8 MP στην πρόσωψη μπορεί και τραβάει βίντεο ανάλυσης 1080p στα 30fps και 2 κάμερες στο πίσω μέρος, μία στα 16 MP με διάφραγμα f1.8 και μία στα 8 MP με ευρυγόνιο φακό και διάφραγμα f2.4 που συνοδεύονται από flash, laser autofocus και σύστημα οπτικής σταθεροποίησης εικόνας τριών αξώνων. Νομίζετε το λιώσαμε? Κι όμως, το LG G5 κρύβει και άλλες εκπλήξεις. Παρά τη μεταλλική κατασκευή του, η οποία δίνει την αίσθηση ότι δεν είναι και τόσο μεταλλική εξαιτίας του αποτυχημένου κατά την άποψή μου φινιρίσματος που έχει αδικαιολόγητα φθηνιάρικη σαν πλαστική αίσθηση όσο υψηλής τεχνολογίας και να είναι η τεχνική microdizing όπως την ονομάζει η LG, το LG G5 διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία 2800 mAh, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα χάρη στον ανθρωτό σχεδιασμό και στο Magic Slot που βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Το πηγούνι του smartphone, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, βγαίνει και κουμπώνει σχετικά εύκολα και αποτελεσματικά, αλλά χρειαζόταν λίγο περισσότερη προσοχή σε συγκεκριμένο σημείο. Όμως το Magic Slot δεν βρίσκεται εκεί μόνο για χάρη μιας μεγαλύτερης μπαταρίας, αλλά βρίσκεται εκεί για να φιλοξενήσει και άλλα πράγματα με τη μορφή αρθρωμάτων που η LG ονομάζει φίλους, όπως ένα ήμι επαγγελματικό κάμερα grip που η LG ονομάζει LG Cam Plus και το οποίο διαθέτει φυσικό πλήκτρο για το κλίστρο της κάμερας ή ρυθμιστικά για το zoom, καθώς και πρόσθετη μπαταρία. Επίσης, υπάρχει ένα σύστημα ήχου με την ονομασία LG Hi-Fi Plus με ενσωματωμένο DAC και ενισχυτή που έχει επιμεληθεί η Bang & Olufsen για καλύτερη απόδοση στον ήχο, ειδικά όταν φοράτε ακουστικά. Όμως πέρα από τους συγκεκριμένους φίλους υπάρχουν και άλλοι, όπως η συγκεκριμένη Head Mounted Display με την ονομασία LG 360VR που αναπτύχθηκε ειδικά για το LG G5 ή αυτή η κάμερα που ονομάζεται LG Cam 360 για να τραβάτε βίντεο ή φωτογραφίες 360 μοιρών που θα παρακολουθείτε με τη βοήθεια του LG G5 και του LG 360VR. Όλα αυτά βεβαίως είναι προαιρετικά και μπορείτε να τα αγοράσετε ξεχωριστά, αλλά θα χρειαστεί να βγάλετε αρκετά χρήματα από την τσέπη σας, αφού γενικώς δεν είναι και τα φθηνότερα αξουάρ. Η ιδέα του modular design και των friends είναι πράγματι καλή, αφού αναβαθμίζουν την εμπειρία χρήσης. Στην πράξη όμως τα πράγματα θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Σύμφωνα με την προσφορά της LG, αν θέλετε για παράδειγμα καλύτερη ποιότητα ήχου, τότε το άρθρωμα που έχει επιμεληθεί η Bang & Olufsen είναι καλή περίπτωση, αλλά δυστυχώς χωρίς ακουστικά δύσκολα θα καταλάβετε διαφορά. Επίσης, αν θέλετε να παρακολουθείτε τον χώρο σας από απόσταση ή θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες μιας κάμερας 360 μοιρών για βίντεο που θα δείτε αργότερα με τη head mounted display σας, η κάμερα LG 360 είναι καλή ιδέα. Αλλά η ποιότητα βίντεο δεν είναι και ότι καλύτερο έχουμε δει. Αν από την άλλη δεν έχετε στην κατοχή σας κάποιο headset εικονικής πραγματικότητας, τότε το VR headset της LG είναι μια επιλογή που αξίζει να λάβετε υπόψη στη mobile κατηγορία, αλλά δεν έχει το εύρος πεδίου που προσφέρει ο ανταγωνισμός.
Αν σε κάθε εκδρομή ή έξοδό σας φωτογραφίζετε και το παραμικρό και δεν θέλετε το πρόσθετο βάρος μιας ξεχωριστής κάμερας, τότε το Camera Grip με τη μεγαλύτερη μπαταρία και τα φυσικά πλήκτρα και ρυθμιστικά αποτελεί μια κάποια λύση. Όσο θα προσθέσει όγκο στο κινητό σας, ενώ και το zoom ή το πλήκτρο για το κλίστρο έχουν σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία αρκετή καθυστέρηση. Όλες σχεδόν τις παραπάνω συσκευές μπορείτε να τις ελέγξετε και να τις ρυθμίσετε μέσω της ειδικής εφαρμογής LG Friends Manager. Το πρόβλημα είναι ότι τόσο το LG G5 όσο και οι φίλοι του μοιάζουν σαν να βγήκαν στην αγορά πιο σύντομα από ό,τι θα έπρεπε. Από όσο φαίνεται, η LG ήθελε να προσφέρει το κάτι παραπάνω και να διαφοροποιηθεί και να ξεχωρίσει στην ήδη κορεσμένη αγορά. Νομίζω ότι καλά έκανε και τόλμησε, αλλά μάλλον χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να τελειοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Αν είχε προσέξει και λίγο περισσότερο το design του κινητού που δείχνει υπερβολικά προσγειωμένο και λιτό, αλλά και το φινίρισμα, το LG G5 θα είχε ένα λιγότερο εμπόδιο στην εμπορική του σταδιοδρομία. Για την οθόνη του δεν έχω να πω και πολλά πράγματα, με την έννοια ότι είναι πραγματικά πολύ καλή. Είναι τεχνολογίας Quantum IPS LCD με διαγώνιο 5,3 ιντσών και με ανάλυση 2560x1440 pixels και χάρη στα 554 dpi της είναι από τις πλέον ευκρινείς στην αγορά. Επιδεικνύει καλή χρωματική απόδοση, πολύ καλή αντίθεση και βαθιά μαύρα με μια οθόνη βεβαίως αυτού του είδους, ενώ το λευκό της είναι πάρα πολύ καλό. Το μόνο προβληματίζει είναι η φωτεινότητά της που θα μπορούσε να είναι υψηλότερη, αν και η απόδοσή της κατά το έντονο φως του ήλιου είναι πάνω από το μέσο όρο. Η οθόνη επίσης προστατεύεται από Gorilla Glass 4. Οι επιδόσεις συσκευής είναι κορυφαίες και δεν θα αντιμετωπίσετε το παραμικρό κόλλημα ή δισταγμό καθώς σερφάρετε στο ίντερνετ, καθώς παρακολουθείτε υψηλής ανάλυσης βίντεο 4K ή όταν παίζετε παιχνίδια. Το περιβάλλον χρήσης επίσης διαπιστώνεται ότι είναι αρκετά ομάλο και στρωτό, χωρίς κόλληματα ή καυστερήσεις. Η αυτονομία της μπαταρίας δεν εντυπωσιάζει και θα λέγα ότι είναι μέτρια, αλλά με φυσιολογική χρήση το κινητό δεν πρόκειται να σας αφήσει πριν φτάσετε στο σπίτι μετά από τη μέρα σας στη δουλειά. Πάντως, χάρη στην υποστήριξη Quick Charge 3, αν τοποθετήσετε στην πρίζα μόνο για λίγα λεπτά όταν φύγετε από το γραφείο σας, θα έχετε αρκετές ώρες στη διάθεσή σας, αφού με 15 περίπου ή 20 λεπτά θα έχετε σχεδόν 50% φορτισμένη μπαταρία. Το χαρακτηριστικό Always On δείχνει την ώρα και διάφορες ειδοποιήσεις, αν και ωραίο και χρήσιμο, καταναλώνει αρκετή μπαταρία, οπότε λάβετε υπόψη σας ότι με την απενεργοποίηση του χαρακτηριστικού θα έχετε στη διάθεσή σας περισσότερη ζωή για την μπαταρία σας. Ένα από τα πλεονεκτήματα του LG G5 είναι βεβαίως το Dual Camera Setup που διαθέτει στο πίσω μέρος και το οποίο αποτελείται, όπως ανέφερα, από δύο κάμερες, μία στα 16 MP και μία στα 8 MP με ευρυγόνιο φακό και οι οποίες συνοδεύονται από σύστημα οπτικής σταυροποίησης εικόνας τριών αξώνων και laser autofocus καθώς και από LED flash. Η εφαρμογή της κάμερας είναι ιδιαίτερα απλή στη χρήση, ωστόσο με την επαγγελματική επιλογή γίνεται ιδιαίτερα πλούσια σε ρυθμιστικά και δυνατότητες. Απαιτεί κάποιο χρόνο εξοικείωσης, ωστόσο μόλις ξεχωρίσετε τι είναι αυτό που χρειάζεστε κάθε φορά, θα έχετε τη δυνατότητα να τραβάτε πολύ ωραίες φωτογραφίες και βίντεο με πλούσια πιστικά χρώματα και αρκετή λεπτομέρεια, αλλά και τόση οξύτητα που θα έβαζε σε σκέψεις ακόμα και τον κάτοχο ενός Galaxy S7 ή S7 Edge. Η κάμερα των 8 MP με το ευρυγόνιο σύστημα φακών αποτελεί επίσης μια εξαιρετική προσθήκη που χωράει τόση πληροφορία που θα την εκτιμήσετε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν και βεβαίως παραμορφώνει ελαφρώς. Η αλλαγή ανάμεσα στις δύο κάμερες είναι γρήγορη και ομαλή. Όσον αφορά στο σταθεροποιητή εικόνας, αν και κάνει τη δουλειά του, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο εκείνος στο Galaxy S7 Edge ή στο iPhone 6S Plus.
Με τις δύο κάμερες, παραλίγο να ξεχάσω να αναφερθώ στο πλήκτρο Paronov στην πλάτη, που έχει και τον ρόλο του αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι γρήγορος και αποτελεσματικός. Επίσης, αντίθεση με τα προηγούμενα μοντέλα, το πλήκτρο για την αξιομοίωση της έντασης του ήχου βρίσκεται στο πλάι και έχει δυστυχώς ουδέτερη και καθόλου ικανοποιητική αίσθηση. Το λογισμικό συνεχίζει παρά τις οποίες βελτιώσεις να δείχνει κατά την άποψή μου πίσω σχεδιάστηκα από τον ανταγωνισμό, αλλά τουλάχιστον είναι πιο καθαρό. Βασίζεται στο Android 6 Marshmallow και είναι πλούσιο σε χαρακτηριστικά και αρκετά γρήγορο, ενώ παράλληλα είναι απλό στη χρήση. Είναι επίσης και ευχάριστο στο μάτι, με το λευκό να κυριαρχεί στο κέντρο ειδοποιήσεων αλλά και στον κατάλογο με τις ρυθμίσεις που είναι οργανωμένες σε καρτέλες, αν και μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να έχουν τη συμβατική μορφή λίστας. Η αρχή οθόνη δεν περιλαμβάνει App Drawer, ωστόσο υπάρχει τρόπος να επαναφέρει την κλασική home screen και το App Drawer εύκολα και απλά. Επίσης, προσφέρεται και μια ευκολότερη επιφάνεια εργασίας για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με smartphones ή για όσους θέλουν μεγαλύτερες γραμματοσειρές. Οι γνωστές εφαρμογές και λειτουργίες επίσης από το παρελθόν υπάρχουν ακόμη, όπως το Q-Slide, το No-Code και άλλες, ωστόσο τώρα έχουν περισσότερο παρασκηνιακό θα έλεγα ρόλο. Γενικώς θα μείνετε ικανοποιημένοι πιστεύω από τις δυνατότητες του κινητού, από την ταχύτητά του, από τη διαχείριση της μνήμης και γενικότερα από την απόδοσή του, σχεδόν σε όλους τους τομείς. Παρ' όλα αυτά, αν και το LG G5 είναι μια πολύ καλή συσκευή, καλύτερη συνολικά από το G4, το πλεονέκτημα της αρθρωτής σχεδίασης δεν επαρκεί για να σε κάνει να το προτιμήσεις από μια άλλη ανάλογης τιμής ή και ελαφρώς υψηλότερης τιμής συσκευή. Το αποστηρωμένο του design και η έλλειψη προσοχής στη λεπτομέρεια σε μερικά σημεία όπως το κούμπομα με το πηγούνι, αλλά και άλλοι παράγοντες όπως είναι η απουσία ασύρματης φόρτισης ή η μέτρια μπαταρία δεν βοηθούν επίσης. Κάποιο ρόλο παίζει και το γεγονός ότι δεν είναι αδιάβροχο, αλλά για να μην γελιόμαστε, ο σοβαρότερος λόγος που το G5 δεν είναι και τόσο ελκυστικό, παρόλο που σε πολλούς τομείς είναι super, είναι ότι φέτος υπάρχουν δύο εξαιρετικά κινητά στην αγορά από τη Samsung, το Galaxy S7 και κυρίως το Galaxy S7 Edge. Αφήστε που υπάρχει και το πολύ ωραίο Edge C10.